θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο που είναι περίπου τα 87 εκατομμύρια από τις εθνικές επενδύσεις και ουσιαστικά οφείλονται στην ιδιαίτερη δραστηριότητα του Περιφερειάρχη του Πέτρου Κουταντούλη που κατάφερε να εξασφαλίσει για την περιφέρεια Πελοποννήσου για την επόμενη τριετία 87 εκατομμύρια ευρώ. Εάν θέλουμε σιγά σιγά να πούμε ανά κωδικό ή αν θέλετε ανά κατηγορία, άλλωστε τον προϋπολογισμό τον έχετε όλοι μπροστά και θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Καταρχάς έχουμε τους ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ λοιπόν είναι μειωμένοι όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών κατά 6,25, αλλά τελικά δεν είναι στο σύνολο το 6,25, δεν πολλαπλασιάζεται με το σύνολο του προϋπολογιστέντος 2014, αλλά σε αυτά που ήδη έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ακόμα μικρότερο το ποσό, το οποίο θα διορθωθεί μετά από στην πορεία του καινούργιου χρόνου. Προχωράμε όσον αφορά για τις επενδυτικές δαπάνες, όπου εδώ υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 73,36%, αλλά στο ποσό το οποίο είχε αποδοθεί στην περιφέρεια μέχρι τους δύο πρώτους μήνες του 2012. Άρα λοιπόν και αυτό δεν αφορά το 13, ενώ αν βλέπετε μια αύξηση 73%, μπορεί κάποιοι να περίμενε ένα αυξημένο ποσό, δυστυχώς δεν είναι αυξημένο ούτε αυτό. Εάν θελήσουμε τώρα να δούμε όσον αφορά ενότητα, θα δούμε λοιπόν ότι στην κρατική επιχορήγηση για το έτος 2015 σχηματίζονται τα ποσά των 639.108,55 που αφορούν κυρίως σε επιχορηγήσεις και κυρίως από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας, Πρόνοιας κτλ. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στην Οικονομική Επιτροπή έγινε μια πολύ σημαντική λειτουργική συζήτηση. Πήραν μέρος και οι εκπρόσωποι των δύο ψηφιών. Όλοι εντοπίσαμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε ως δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, ως ελληνική περιφέρεια, ως το σημαντικότερο πολιτικό όργανο στην περιφέρειά μας, για να μπορέσουμε να μας δοθεί δυνατότητα να μην χρειάζεται ο δικός μας προϋπολογισμός να περνά από κάποιο εποπτικό όργανο, γιατί είμαστε σε θέση εμείς έχουμε πάρει την εντολή των πολιτών να κάνουμε χρηστή διοίκηση, να σκεφτόμαστε έστω και το 1 ευρώ που δαπανάτε και να πιάνει έστω και το 1 ευρώ τον τόπο που πρέπει. Θα ήθελα να πω ότι εντάχει και να ακούσουμε και τις απόψεις των παρατάξεων ότι είναι πολύ μεγάλος και μακρύς ο δρόμος και δύσκολος ο δρόμος ήταν. Παραλάβαμε πάρα πολλές οικονομικές δουλειές. Έπρεπε να καταφέρουμε να έχουμε έναν οικοκυρεμένο προϋπολογισμό και τα καταφέραμε. Καταφέραμε χωρίς να κρινιάξουμε, να δουλέψουμε, να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί σε όλες τις υποχρεώσεις μας, να έχουμε μια εκτέλεση προϋπολογισμού που ποτέ σε καμία φάση του δεν αντιμετώπισε πρόβλημα σε σχέση με αυτά που είχαμε προϋπολογίσει είτε σε έσοδα είτε σε έξοδα. Έναν τέτοιο προϋπολογισμό καταθέτουμε και για την επόμενη χρονιά μετά τις πολύ μεγάλες μειώσεις και είμαστε σίγουροι ότι και αυτός ο προϋπολογισμός θα έχει την σωστή πρόβλεψη σε σχέση με τα έσοδα και σε σχέση με τα έξοδα.